Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι η ακρίβεια μέρη μας καίει όλους. Το νιώθουμε όλοι στην τσέπη μας. Αχ, καλά. Όποιος πάει σούπερ μάρκετ ξέρει τι του συμβαίνει. Και όχι μόνο. Και βενζινάδικο και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την ακρίβεια, αυτή τη μάστιγα της ακρίβειας. Να καλησπερίσουμε την κυρία Ιωάννα Μελάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Καλησπέρα στους ακροατές που είναι συντονισμένοι στην εκπομπή σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε... είναι σε απόγνωση ο κόσμος, κυρία Μελάκη, με όσα συμβαίνουν. Και με την ακρίβεια και με τον πληθωρισμό και με την ενέργεια και με όλα αυτά, σωστά? Βεβαίως, βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία και εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν ένας καταναλωτών καθημερινά. Μας λένε ακόμα και τη λέξη πεινάω. Δηλαδή όταν υπάρχουν συνταξιούχοι 400 ευρώ και έχουν δάνεια 800 ευρώ δόση, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τραγικό. Όχι απλά, ας πούμε, δύσκολο, αλλά τραγικό. Συναντάμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι φτάσανε, δηλαδή, σήμερα δεν έχουν τα της επιβίωσης. Έρχονται και μας λένε ότι γύρω στις 10 μέρες τελειώνει η σύνταξή τους, τελειώνει ο μισθός τους. Είναι τραγική κατάσταση και δεν ξέρουμε κι εμείς πώς θα βοηθήσουμε. Και ζητήσαμε επανειλημμένα και δημόσια από την κυβέρνηση να χαμηλώσει λιγάκι, μάλλον να μηδενίσει τους συντελεστές σε ήδη πρώτη ανάγκη του ΦΠΑ, πράγμα το οποίο δεν έπραξε. Θα επανέλθουμε και θα επιμένουμε, διότι το να βλέπουμε τη διπλανή, την Κυπριακή Δημοκρατία και να έχει βάλει σε ήδη πρώτη ανάγκη μηδενικό ΦΠΑ, εννοείται ότι και η χώρα μας μπορεί και οι κυβερνήτες δεν μπορούν. Και εγώ επειδή έχω περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα και επιμένω και θα επιμένω και ως πρόεδρος αλλά και ως μέλος της Επιτροπής του ΕΣΚΑ. Αφού λοιπόν έχετε περάσει όπως λέτε, άρα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι μια συνειδητή επιλογή το να μην γίνει αυτό, δηλαδή εννοώ από πλευράς της κυβέρνησης των αρμοδίων, να μην κατεβάσουν ή να μηδενίσουν τους ειδικούς φόρους, το ΦΠΑ. Ναι, γιατί όσο πιο ακριβά είναι τα είδη, τόσο πάνω σε αυτά είναι το ΦΠΑ, το οποίο είναι πρακτικό για την κυβέρνηση, αλλά μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ο Έλληνας καταναλωτής είναι σε μεγάλη δυσκολία, δεν υποφέρει, δηλαδή έχει έμφυα, δεν μπορεί το σπίτι του να σώσει, δεν μπορεί να πληρώσει δόσεις δανείων, τα οποία κάποτε πλήρωνε. Δηλαδή και τα δάνεια κοκκινίζουν και ακόμα και στον νόμο Κατσέλη που έχουν μπει κάποιοι δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τη δόση τους. Δηλαδή δώρον άδωρον ξοδευτήκαν οι ανθρώποι και τώρα μπορούμε να πούμε και σήμερα έχουμε διαταγές πληρωμής, δηλαδή ένα αναγκαστικό μέτρο το οποίο εφαρμόζουν οι σέρβερες και οι πιστωτές, στα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές ή οι δανειολήπτες, διότι δεν έχουν ούτε τα έξοδα των δικηγόρων, ούτε τα δικαστικά παράβολα. Δηλαδή, ημαρτών και εγώ βρίσκομαι σε δυσκολία, γιατί είμαι ευαίσθητο άτομο. Δηλαδή, ημαρτών για 30.000 ευρώ προσπαθούν να εκπληρώσουν ακίνητα 800.000 ευρώ. Και ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δυσκολίας, εννοούμε λόγω υγείας. Δηλαδή, ένα μπάχαλο. Κάνουμε τη βόλτά μας στην αγορά και πραγματικά απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε τον χτεσινό καταναλωτή που ήταν με καροτσάκια, με τσάντες και τώρα να λέει κόψε μου ας πούμε 20 γραμμάρια, 20, δηλαδή ένα τίποτα, μια πετούλα τυρί, γιατί φέτα έχει πάει στα 17 ευρώ. Μιλάμε όμως και στη Ρωσία. Κυρία Μελάκη. Πριν από μερικές μέρες βγήκαν τα στατιστικά από την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία. Είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια στην Ελλάδα 2.658.400 πολίτες. Είναι το 26% των πολιτών. Είναι αντιμέτωποι με τη φτώχεια. Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι καταγεγραμμένοι. Διότι περισσότεροι κρύβονται πίσω από τις οικογένειες. Όσοι έχουν οικογένειες συνταξιούχους, δηλαδή γονείς, κρύβονται κάτω από αυτούς. Πολλά παιδιά δεν έχουν δηλώσει ακόμα και την ανεργία, αλλά και η ανεργία είναι ένα μπάχαλο και εκεί,
πρέπει να έχεις κάποιους μήνες εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια για να συμμετάσχεις, ας πούμε, στο επίδομα. Είναι παντού ένα μπάχαλο. Εμείς δηλαδή έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και εδώ, εξαιτίας, δηλαδή με αφορμή την εκπομπή, καλούμε τους καταναλωτές, καλούμε όλους εμάς να τρέξουμε και να είμαστε κάτω από την ομπρέλα των συλλογικών οργάνων, διότι έτσι θα βρούμε το δίκαιο μας, έτσι θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και όχι ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή το να ένα καλάμι σπάει εύκολα στον άνεμο, αλλά πολλά καλάμια μαζί δεν σπάνε. Γι' αυτό τους καλούμε, γιατί πολλοί, ας πούμε, και στο νόμο Κατσέλη, παρότι η Ένωσή μας αξιοποίησε και βοήθησε 8.000 άτομα σε παγκρίτιο επίπεδο, διότι είναι παγκρίτια η Ένωση, από εκεί πέρα νομίζουν ότι έχουν σωθεί. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής και αγαπητοί συντοπίτες, εάν δεν έχετε πάρει βεβαίως εξόχληση, δεν έχετε τελειώσει. Δυστυχώς, και έρχεστε και τρέχετε από τον ένα δικηγόρο στον άλλο και τελικά δεν πληρώνετε τη δόση σας και είσαστε εκτεθειμένοι. Δηλαδή έχουμε πολλά να πούμε, καθημερινά τα λέμε κι εμείς, έχουμε κι εμείς μια εκπομπούλα μια φορά την εβδομάδα τα λέμε, τα λέμε στα δελτία τύπου, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι είναι χθεσινός, ότι βρισκόμαστε στο χθες. Δεν είμαστε στο χθες. Κυρία Μελάκη, έχουμε την αίσθηση ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια και με αυτή την ακρίβεια, πολλοί κόσμος και εδώ στην Κρήτη αναγκάζεται να βάλει χέρι στις αποταμιεύσεις των προηγούμενων χρόνων. Λαμβάνετε κι εσείς τέτοια, δηλαδή τέτοια μηνύματα, έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα? Δεν νομίζω ότι είχαν αποταμιεύσεις. Όποιες είχαν, ναι. Ναι, ήταν δύσκολο, διότι εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών, γιατί έχουμε βιωσιμότητα από το 2008 και το 2010 είχαμε την οικονομική κρίση και δουλέψαμε τον νόμο Κατσέλη. Είδαμε τότε ότι όλα τα χρήματα που είχαμε, τα capital controls, είχαμε το κλείσιμο των τραπεζών, φύγανε τα χρήματα. Η ανάγκη, η ανέχεια, όλα αυτά, δηλαδή ελάχιστες είναι οι αποταμιεύσεις και αυτές μπορεί να βρίσκονται μέσα σπίτια. Μιλάμε ότι ρευστοποιήσανε όλοι οι περισσότεροι, γιατί μην βλέπετε, στην Κρήτη έχουμε μια ακριμένη ακρίβεια λογαριασμού. Δηλαδή πολλοί μπορεί να είμαστε, να μην νιώθουμε άνετα, αλλά δεν το λέμε. Αλλά στα άλλα μέρη της Ελλάδας πραγματικά είναι φτώχεια, είναι μιζέρια. Είναι πληγές οι οποίες έχουν ανοίξει με διάφορους τρόπους. Όμως εμείς σαν κοινωνία οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας. Οφείλουμε να στηρίξουμε ένας τον άλλο μας και όχι να κοιτάζουμε αυτή τη δυσκολία να εκμεταλλευόμαστε και ειδικά στα σπίτια. Δηλαδή όταν γίνονται πληστηριασμοί είναι άδικο να πηγαίνουμε να χτυπάμε αυτά τα σπίτια των άμυρων συμπολιτών μας με τις τιμές που βγαίνουν στον πληστηριασμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ και πρέπει σαν κοινωνία να συναισθαθούμε και να είμαστε αλληλέγγυοι και να είμαστε δίπλα στο συμπολίτη και όχι να είμαστε, κοιτάξτε εμένα δεν είναι αφορά. Βεβαίως αφορά, διότι εμείς έχουμε και εικόνα πολλών συμπολιτών μας οι οποίοι τους, γιατί εγώ σαν ελεκτής εμπορίου ήμουνα στην αγορά και ήξερα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι την εποχή την προηγούμενη ήταν σαν καλά τους. Τώρα έρχονται και εκείνοι και λένε πεινάω. Δυστυχώς και ούτε συντάξεις βγάλανε μεγάλες. Όταν μιλάμε για 400 ευρώ και οι άλλοι, οι επιχειρηματίες της τότε εποχής έχει δάνειο 800 ευρώ και έρχεται και λέει ότι τρώγω από τα συσίτια, είναι κατάδια για μένα προσωπικά, επειδή τις περισσότερες επιχειρηματίες του παγκρίτη επίπεδος γνωρίζω λόγω της προηγούμενης θέσης μου, καταλαβαίνω ότι είμαστε σε δυσκολία αλλά και σε κατάδια. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να κρύβουμε την κατάδια μας, αλλά υπάρχει κατάδια. Έτσι. Κυρία Μελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και εσείς στο έργο σας. Είναι δύσκολο γιατί κάθε μέρα έχουμε τοξικότητα και όταν είσαι άνθρωπος δοτικός βέβαια, και όταν είσαι άνθρωπος που πονάς και συμπονάς, δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή να πηγαίνεις με θετική διάθεση, με θετική ενέργεια και να ακούς πεινάω, χάνω το σπίτι μου. Αλλά είπαμε ότι και μερικοί δεν μπορούμε και εμείς σαν Ένωση Καταναλωτών και σαν άνθρωποι εθελοντές δεν μπορούμε να πάμε από τον καναπέ του καθενός
και να δώσουμε βοήθεια. Ας σηκωθούν από τον καναπέ τους όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα και ας έρθουν στην Ένωση Καταναλωτών, η οποία δωρεάν παρέχει τις υπηρεσίες της, διότι είναι καταναλωτική, εθελοντική, ας πούμε, κοινωνική δομή. Και εμείς ό,τι μπορούμε θα βοηθήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σαφές το μήνυμα. Και σε εσάς καλή δύναμη. Να είστε καλά.